Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι εδώ στην Αταλάντη, σε μια περιοχή όπου όλο το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν και είναι σε εξέλιξη ακόμα πολύμορφοι, ελπιδοφόροι, ενωτικοί αγώνες. Κοινοί αγώνες της εργατικής τάξης, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών, της νεολαίας, των συνταξιούχων. Το ΚΚΕ σας καλεί να κρατήσετε αυτή την ενότητά σας σαν κόρη οφθαλμού και να την διευρύνετε παραπέρα. Γιατί το κρίσιμο είναι να ενταχθούν μέσα στο κίνημα, μέσα στα σωματεία, στους συλλόγους, πιο αποφασιστικά οι εργαζόμενοι από όλες τις μεγάλες βιομηχανίες, από τις ιχθυοκαλλιέργειες, από τα σούπερ μάρκετ, ακόμη περισσότεροι αγρότες και επαγγελματίες, νέοι και γυναίκες. Οι αγώνες και το μέτωπο που έχετε διαμορφώσει μέχρι σήμερα αποτελούν κρίκο στην διεκδίκηση και την αποτελεσματική απόσπαση μέτρων ανακούφισης έστω από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζετε, τα οποία φυσικά είναι πάνω κάτω τα ίδια με αυτά που αντιμετωπίζει και όλος ο ελληνικός λαός. Γιατί και εδώ οι εργατικές λαϊκές οικογένειες είναι αντιμέτωπες με την ακρίβεια, με τη συρρίκνωση του εισοδήματος, την ανεργία, το ξεκλήρισμα, το κλείσιμο μαγαζιών, την υποβάθμιση στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, την έλλειψη μέτρων προστασίας απέναντι στις πυρκαγιές, σε σεισμούς, σε πλημμύρες, στη συρρίκνωση πάρα πολλών δημόσιων και άλλων υπηρεσιών. Γνωρίζετε ότι δεν σας απευθύνουμε το λόγο. Δεν τα λέμε αυτά σαν κάποιοι εξωτερικοί παρατηρητές ή σαν εφήμεροι επισκέπτες. Δεν σας κάνουμε υποδείξεις. Είμαστε εδώ με όλες μας τις δυνάμεις, με τις οργανώσεις μας, με στελέχη και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, με μένα προσωπικά ως Γενικό Γραμματέα, σε κάθε καμπή των αγώνων σας και των διεκδικήσεών σας. Γιατί οι αγώνες σας είναι και δικοί μας αγώνες. Και έτσι φυσικά υποσχόμαστε να συνεχίσουμε και από εδώ και πέρα. Η Λωκρίδα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που έχει η χώρα μας για το ποιος πληρώνει τις κατευθύνσεις, τις συνέπειες μάλλον των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πολιτικών που εφάρμοσαν ή υπερασπίζονται με τον ένα ή άλλο τρόπο όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με γνώμονα κυρίως το κέρδος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Εμβληματική ως προς αυτό είναι φυσικά η περίπτωση της Λάρκο. Και εδώ μιλάμε για ένα έγκλημα που έχει μεγάλη ιστορία. Ποιος ξεχνάει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στη Λάρκο πρόστιμο κρατικών ενισχύσεων. Και αυτό όχι γιατί η επιχείρηση εισέπρατε τίποτα κραυγαλαίες κρατικές χρηματοδοτήσεις, αλλά γιατί ήθελαν να τις στραγγαλίσουν οικονομικά, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο μετά να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα για την εκποίησή της. Ποιος ξεχνάει ότι με δική τους ευθύνη η Λάρκο υπερχρεώθηκε στη ΔΕΗ. Και αυτό γιατί το τιμολόγιο της ήταν κατά 40% προσαυξημένο σε σύγκριση με άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρωθούν αυτοί οι υπέρογγοι λογαριασμοί. Γιατί αν για παράδειγμα η Λάρκο πλήρωνε με βάση τα τιμολόγια που πληρώνει ο Στασινόπουλος, ο Μυτιλινέος, άλλοι, τότε η ΔΕΗ πρέπει και να επιστρέψει στη Λάρκο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Ποιος ξεχνάει ότι σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Λάρκο δεν ανέπτυξε ποτέ τις δοκιμασμένες και αποδεδειγμένες δυνατότητές της
στην κατεύθυνση παραγωγής ανοξείδου του χάλιβα. Αλλά η πρώτη ύλη της κατέληγε σε ευρωπαϊκά μονοπόλια και μάλιστα πολύ φτηνά για να παράγουν αυτά ένα προϊόν μεγάλης αξίας. Για να μην μιλήσουμε για τους διάφορους εφοπλιστές οι οποίοι εισέπραταν εκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα για να μεταφέρουν τη σκουριά στον Εβοϊκό μολύνοντας και τη θάλασσα, ενώ αντίθετα υπάρχει δοκιμασμένη μέθοδος για να αξιοποιείται η σκουριά στην οδοποιία. Ποιος ξεχνάει ότι για 6 και πάνω δεκαετίες έκλεβαν την παραγωγή της Λάρκο με διάφορους τρόπους, πότε δίνοντας δωρεάν ή με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι το κοβάλτιο και το σίδερο στους πελάτες της, και πότε την αξιοποιούσαν για να μπουκώνουν διάφορους μεγαλοεργολάβους οι οποίοι επιδίδονταν σε ένα πραγματικό σκλαβοπάζαρο, αλλά και σε διάφορους κομματάρχες οι οποίοι εκμεταλλεύονταν εργαζόμενους για μια θέση σκληρής εργασίας. Και ποιος πλήρωνε διαχρονικά τις συνέπειες όλων των παραπάνω? Πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή τους, αρκετοί με τα εργατικά δυστυχήματα, στην πραγματικότητα εγκλήματα τα λέμε εμείς, αλλά και από διάφορες επαγγελματικές ασθένειες. Έχασε όμως και όλος ο λαός της περιοχής από την καταστροφή του περιβάλλοντος. Η χώρα μας και ο λαός μας δεν ωφελήθηκε ποτέ από όλα όσα θα μπορούσε να προσφέρει η ολόπλευρη αξιοποίηση αυτού του πραγματικού χρυσορυχίου όπως είναι η Λάρκο, όχι μόνο για τη Λωκρίδα, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Ποιος πλήρωνε διαχρονικά τις συνέπειες της εγκληματικής πολιτικής των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λάρκο? Οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, όταν για παράδειγμα τότε ο Μποδοσάκης εγκατέλειψε την ιδιωτική Λάρκο. Όμως επίσης μετά οι εργαζόμενοι που απολύονταν από τους μεγαλοεργολάβους όταν έπεφταν οι τιμές. Τις ίδιες συνέπειες πληρώνουν και τώρα οι εργαζόμενοι με την εκαθάριση, τις περικοπές, την κλοπή του μόχθου τους και τις απολύσεις από την κρατική Λάρκο για να ξαναπεράσει αυτή σε νέο ιδιώτη ιδιοκτήτη. Αυτή είναι όλη η πικρή αλήθεια και το ΚΚΕ δεν θα σταματήσει στιγμή να τη λέει. Και τολμούν και από πάνω οι κυβερνώντες και διάφοροι άλλοι να κουνάνε και το δάχτυλο. Έχουν το θράσος να επιδιώκουν να βγάλουν λάδι την πολιτική τους και να πετάξουν λάσπη πάλι στους εργαζόμενους. Όμως είναι οι ίδιοι υπόλογοι. Η υλοποίηση της πολιτικής απόφασης εκποίησης της Λάρκο έκλεισε πλέον 4 χρόνια ήδη και οι συνέπειες φωνάζουν. Το μοντέλο της ειδικής διαχείρισης και της εκαθάρισης εν λειτουργία τριπλασίασε το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα τη συρρήκνωσή της και την παραπέρα απαξίωση της Λάρκο. Για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, στα 4 αυτά χρόνια που μεσολάβησαν, διατέθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τα κεφάλαια της Λάρκο και από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν για τον εξυγχρονισμό, την ανάπτυξη της επιχείρησης, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητές της. Την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι διεκδικούν να υλοποιηθεί ένα σχέδιο συντήρησης και προετοιμασίας επαναλειτουργίας, η κυβέρνηση παραπέμπει στο νέο, λέει, ιδιοκτήτη. Το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν χαθεί 700 θέσεις εργασίας, ενώ όσοι εργαζόμενοι απόμειναν απολύθηκαν τον Αύγουστο του 2022. Στην πραγματικότητα, το μόνο εισόδημα που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι της Λάρκο είναι οι κατακρεουργημένοι πραγματικά από τις αντεργατικές διατάξεις μισθοδοσία και η μόνιμη πλέον αγωνία αν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Σε ίδια ή παρόμοια θέση βρίσκονται και δεκάδες αυτοαπασχολούμενοι και προμηθευτές της Λάρκο, οι οποίοι χρεοκόπησαν γιατί η επιχείρηση τους έριξε κανόνι.
Σήμερα, φίλες και φίλοι, η επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ εξαρτάται επί της ουσίας από το αποτέλεσμα που θα έχει ο καυγάς μεταξύ τμήματων του μεγάλου κεφαλαίου που έχουν βάλει στο στόχαστρο αυτό τον πλούτο. Οι διαγωνισμοί έγιναν όπως ακριβώς πρόβλεπε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο έχουν συμφωνήσει όλα τα κόμματα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και μέσα στην Ελληνική Βουλή, πλην του ΚΚΕ. Όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι, η κυβέρνηση με το αντίτιμο των 6 εκατομμυρίων ευρώ, 6 ευρώ το στρέμμα δηλαδή, έχει ανακηρύξει προτιμητέο νέο ιδιοκτήτη της ΛΑΡΚΟ, την κοινοπραξία ΓΕΚ Τέρνα και AD Holdings. Όμως, ο ανταγωνιστής ενδιαφερόμενος έχει παγώσει με ασφαλιστικά μέτρα τη διαδικασία μεταβίβασης. Ο εμπεγμός της κυβέρνησης απέναντι στους εργαζόμενους και το λαό της Λωκρίδας δεν έχει τελειωμό. Ενώ η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι να υπάρξει τριμερής διάλογος κυβέρνησης νέου ιδιοκτήτη εργαζομένων, τελικά μη τον είδατε τον Παναή, όπως έλεγε και μια παλιά ελληνική ταινία. Και βέβαια, για να είμαστε ακριβείς και δίκοι, μη τους είδατε τους κυρίους Χατζηδάκη, Σταϊκούρα, Μητσοτάκη, Οικονόμου, Κοτρονιά και άλλους. Γι' αυτό πρόκειται. Διάφορα ακούγονται μάλιστα το τελευταίο διάστημα από διάφορες μεριές, τα οποία κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά είναι για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ και των εργαζομένων. Καλούμε την κυβέρνηση να απαντήσει εδώ και τώρα με σοβαρότητα. Έχει διασφαλίσει την επαναλειτουργία και την ανάπτυξη της ΛΑΡΚΟ? Κανείς τους βέβαια δεν απαντά. Και τι να πούν, πως εδώ δεν πρόκειται για επενδυτή, αλλά μάλλον, όπως λένε οι εργαζόμενοι, για ένα παλιατζή σκραπατζή. Έτσι, αντί για ανάπτυξη της ΛΑΡΚΟ, τις βάζουν το οριστικό λουκέτο και μαζί υπονομεύουν τη μελλοντική προοπτική για τη συνολική ανάπτυξη της βιομηχανίας στη χώρα μας. Αντί για θέσεις εργασίας, μεγαλώνουν τις λίστες ανεργίας και καταδικάζουν τις περιοχές γύρω από τις οποίες δραστηριοποιείται η ΛΑΡΚΟ να ερημώσουν. Και όλα αυτά με μπούσουλα τις περίφημες ευρωπαϊκές οδηγίες. Γι' αυτό το λέμε και να το καταλάβουν καλά και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα επιτρέψουμε να μαραζώσει η Λωκρίδα, να πνιγεί στην ανεργία. Η ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στις 31 Μαρτίου, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε κάθε περίπτωση, η επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ είναι κόκκινη γραμμή. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, ο λαός της Λωκρίδας, δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους κουβέντα. Και δεν είναι μόνοι της. Σύμμαχο έχουν όλη την εργατική τάξη της χώρας. Αυτός ο αγώνας θα φτάσει μέχρι η τσιμινιέρα της ΛΑΡΚΟ να ξανακαπνίσει και το ΚΚΕ θα είναι δίπλα τους και σήμερα και αύριο και πάντα. Αρμόδιοι και υπόλογοι να απαντήσουν είναι οι υπουργοί της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός, όσοι έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια τις ίδιες τις προτάσεις των εργαζομένων, εισηγήθηκαν και ψήφισαν την πολιτική που οδήγησε εδώ τα πράγματα όλα τα κόμματα που υπερασπίζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ, ό,τι και αν γίνει, θα συνεχίσει να στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, που μέσα από τα σωματεία τους, με πολύμορφες πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις, έχουν αναδείξει τη ρεαλιστική πρότασή τους που μπορεί να βάλει σε επαναλειτουργία τη ΛΑΡΚΟ, να την εξυγχρονίσει και να την αναπτύξει στην κατεύθυνση παραγωγής ανοξείδωτου χάλιβα, προϊόντων βιομηχανίας, συσσωρευτών και τόσα άλλα. Μπορεί να διασφαλίσει θέσεις εργασίας, να δημιουργήσει χιλιάδες νέες με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα. Αυτό το σχέδιο απαντά στην ανάπτυξη της βιομηχανίας με ολοκληρωμένη προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων,
της ελληνικής οικονομίας, της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Ίδια είναι η ρίζα των προβλημάτων και για τους εργαζόμενους στις άλλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις στη Λωκρίδα. Παντού άλλωστε, για τον στόχο της εξυπηρέτησης της ανταγωνιστικότητας, αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας, καταργήθηκαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συρρυκνώθηκε εισόδημα, αυξήθηκαν εργατικά ατυχήματα μαζί και τα όρια συνταξιοδότησης. Οι συντάξεις όμως μειώθηκαν σε αντίθεση με τα κέρδη των μεγαλοεργοδοτών. Οι εργαζόμενοι στην ΕΖΑ, τον Λάτζι, στις ιχθυοκαλλιέργειες, τα σούπερ μάρκετ, δικαίως διεκδικούν ανθρώπινα ωράρια και αυξήσεις. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, στην ΕΖΑ δημιούργησαν σωματείο και συλλογικά διεκδικούν καλύτερους όρους διαβίωσης. Είναι ελπιδοφόρο μήνυμα ότι σε σούπερ μάρκετ, σε άλλες επιχειρήσεις γίνονται συλλογικές διαδικασίες. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτό το δρόμο το ΚΚΕ θα είναι όπως πάντα αποκούμπι των εργαζομένων. Τις συνέπειες, φίλες και φίλοι, που έχει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων στο λαό της περιοχής, μπορούμε να τις δούμε και μέσα από πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Πάρτε την αγροτική παραγωγή, για παράδειγμα. Μιας και πρόσφατα είχαμε και ένα μεγάλο αγώνα των αγροτών με τα μπλόκα τους σε όλη τη χώρα και εδώ στη Φθιώτιδα και στη Λωκρίδα. Είχαμε το ιστορικό πανελλαδικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, μαζί με το λαό και την νεολαία της πρωτεύουσας. Αυτός ο αγώνας συνεχίζεται με όλες τις μορφές, γιατί οι αγρότες έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Με την εφαρμογή της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μια ξεκληρίζονται οι μικροί και μεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι και από την άλλη θεργεύουν οι μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών και ζωικών προϊόντων, μαζί τους οι μεγάλοι προμηθευτές αγροτικού εξοπλισμού και εφοδίων, οι μεγαλέμποροι και βιομήχανοι. Η αγροτιά σε όλη τη χώρα και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μάλιστα τις παρουσιάζουν και ως πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης, διεκδικεί το αυτονόητο. Να συνεχίσει να είναι αγροτιά, να μην της πάρουν τη γη, να μπορεί να ζήσει, να καλλιεργήσει, να παράγει στον τόπο της. Για 40 μέρες βρίσκονταν στα μπλόκα, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματά τους, όπως το αυξημένο πολύ κόστος παραγωγής. Καμιά δέσμευση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα όμως, η κυβέρνηση παρέχει στους βιομήχανους φθηνό ρεύμα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ενώ στους εφοπλιστές τους δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο και δεκάδες άλλες φοροαπαλλαγές, τις οποίες μάλιστα τις έχουν καταχυρώσει και με νόμους και στο Σύνταγμα της χώρας. Λένε στους αγρότες δεν μπορούμε να εγγυηθούμε καλύτερες τιμές. Σε αυτούς όμως που λιμένονται τους αυτοκινητόδρομους της χώρας, όπως στη Νέα Οδό, όπως και στο σύνολο των επιχειρηματικών ομίλων, δίνουν εγγυήσεις για τυχόν διαφυγόντα κέρδη. Λένε, για παράδειγμα, και εδώ στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε από φυσικές καταστροφές, την ακαρπία, τις ασθένειες. Όμως τους μεγάλους ομίλους των επιχειρηματιών τους αποζημίωσαν την περίοδο της πανδημίας. Τους αποζημιώνουν ό,τι και αν συμβεί. Και εδώ στη Λωκρίδα, όπως μαθαίνουμε, η χασούρα από την ακαρπία της ελιάς ξεπερνάει τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμα οι κτηνοτρόφοι περιμένουν τις αποζημιώσεις για τα κοπάδια τους που θανατώθηκαν γιατί προσβλήθηκαν από ευλογιά. Για να μην πούμε για την πολύ μεγάλη έλλειψη κτηνιάτρων στο δημόσιο για να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, από τη μια βιώνουν στην πράξη τι σημαίνει το σύνθημα που λέμε στις διαδηλώσεις «εργατιά και αγροτιά χωρίς λεφτά, μαγαζιά χωρίς δουλειά», και από την άλλη
Η ταφόπλακα των μικρών εμπόρων είναι η φορολογία, η πανάκριβη ενέργεια, τα χαράτσια, οι φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις που δίνονται σε μεγάλα όμως εμπορικά κέντρα, τα οποία δεν μπορούν βεβαίως οι μικρότεροι να τα ανταγωνιστούν. Πώς είναι δυνατόν να επιβιώσουν εάν δεν υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους? Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν συμφέρον να είναι δίπλα και μαζί στους αγώνες των αγροτών, των εργατών. Η επιβίωσή τους σε αυτό το δρόμο βρίσκεται. Άλλωστε όλοι αυτοί μαζί, η μεγάλη δηλαδή λαϊκή πλειοψηφία, βιώνει τα πολυάριθμα προβλήματα της καθημερινότητας, για τα οποία είναι συνένοχες όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα που έχουν στηρίξει αυτή την πολιτική του κόστους ωφέλους και της εξοικονόμησης δίθεν πόρων, είτε στο Κοινοβούλιο, είτε στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προηγούμενα χρόνια στο Δήμο Λοκρών έκλεισαν υποκαταστήματα του ΙΚΑ, ταχυδρομεία, υποκαταστήματα τραπεζών, η εφορία, συγχωνεύτηκαν σχολεία, δημοτικές υπηρεσίες και άλλα, οδηγήθηκαν σε λουκέτο μικρομάγαζα και βιοτεχνίες που είχαν αναπτυχθεί γύρω τους. Τώρα το σχέδιο του νέου δικαστικού χάρτη, που θα το φέρει την άλλη εβδομάδα στη Βουλή η κυβέρνηση, προτείνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση του ειρηνοδικείου της Αταλάντης σε μια περιοχή με τεράστιες αποστάσεις, και θα πληρώνει ξανά ο κόσμος χώρια την ταλαιπωρία και όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα θέσεις να χαθούν, υπηρεσίες να μεταφερθούν σε ιδιωτικές εταιρείες, να υποβαθμιστούν ελεγκτικοί μηχανισμοί, με αποτέλεσμα οι μεγαλοεργοδότες της περιοχής να καταπατούν ακόμα και τα υποτυπώδη εργασιακά δικαιώματα, να μεγαλώνει το κόστος των υπηρεσιών για τους κατοίκους και μαζί με όλα αυτά βέβαια και η μεγάλη ταλαιπωρία. Για όλα αυτά πρέπει να συνεχιστεί, να δυναμώσει η διεκδίκηση του λαού της περιοχής, όπως και για να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν και το Κέντρο Υγείας Αταλάντης και το νοσοκομείο της Λαμίας και της Λιβαδιάς, τα ιατρεία των χωριών, το ΕΚΑΒ, να σταματήσει η απαξίωση και να στελεχωθεί το ΕΣΥ. Και αντί ο Γεωργιάδης να διαφημίζει τα απογευματινά χειρουργία, δηλαδή ότι έκανε νόμιμο το φακελάκι με τον εσχρό εκβιασμό χειρουργείο σε 2 χρόνια ή χειρουργείο με 2.000 ευρώ, να ασχοληθεί καλύτερα, του λέμε, με το να λυθούν τα επίγοντα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί δεν μπορεί το 2024 να αυτοκτονεί καρκινοπαθής ο οποίος δεν άντεχε τους πόνους, γιατί περίμενε 2 μήνες το φάρμακό του. Αυτά είναι τα τραγικά αδιέξοδα που βιώνουν οι καρκινοπαθείς, αλλά και άλλοι ασθενείς, εξαιτίας της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και των συμφερόντων στον τομέα του φαρμάκου, όπου τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τεράστια. Γιατί στο ΕΣΥ, το οποίο υπερασπίζεται ο Γεωργιάδης με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, σε υποδομές, σε τεχνολογία, δεν χωράνε οι ανάγκες των καρκινοπαθών συνανθρώπων μας. Και η αναζήτηση των φαρμάκων είναι, και αυτοί λένε, πρέπει να είναι ατομική ευθύνη. Το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα τηρουμένων των αναλογιών και για τα σχολεία της περιοχής, τα οποία συρρυκνώνονται με συνέπεια την υποβάθμιση της λειτουργίας τους. Το ίδιο και για την προσχολική αγωγή, όπου σε ολόκληρο το Δήμο δεν υπάρχει βρεφονηπιακό σταθμός και οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν με ελλείψεις. Επίσης, ζητάμε να στελεχωθεί και να εξοπλιστεί η πυροσβεστική υπηρεσία, να αναβαθμιστεί το κλιμάκιο Αταλάντη σε υπηρεσία. Σε όλα αυτά τα προβλήματα και άλλα, το ΚΚΕ είναι δίπλα σας. Προτείνει λύσεις και σας καλεί σε κοινή αγωνιστική συσυμπόρευση και συσπήρωση. Μαζί δεν θα επιτρέψουμε να μαραζώσει αυτός εδώ ο τόπος. Όμως έτσι και μαζί δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί
και το έγκλημα στα Τέμπη, γιατί και αυτή εδώ η περιοχή θρύνησε και εξακολουθεί να θρυνεί θύματα. Γι' αυτό και συμμετείχε μαζικά στις κινητοποιήσεις που ξέσπασαν πέρσι με το σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», όπως και στις πρόσφατες μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Μεταξύ των αθώων θυμάτων ήταν και η συμπατριώτησά μας, η Ελπίδα. Εμείς πέρσι, τέτοιες μέρες, δώσαμε μιαν υπόσχεση, την οποία πιστεύουμε ότι την έχουμε τηρήσει και την επαναλαμβάνουμε. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, για να τιμωρηθούν οι ένοχοι, μεταξύ των οποίων πιστεύουμε ότι συγκαταλέγονται και οι πρώην υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης αλλά και προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως τους καταγράψαμε και στο πόρισμα που καταθέσαμε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που καταθέσαμε και στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που συστάθηκε βέβαια αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, όπως ξέρετε, με πρωτοβουλία του ΚΚΕ. Όλοι αυτοί που υλοποίησαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, που έφερε τον τεμαχισμό του ΟΣΕ σε πάρα πολλά κομμάτια και την ιδιωτικοποίηση του πιο κερδοφόρου αυτού, δηλαδή του κομματιού που εκτελεί το μεταφορικό έργο. Όλοι αυτοί που άφησαν τον ΟΣΕ υποστελεχωμένο, που τάιζαν τους διάφορους εργολάβους για χρόνια και δεν φρόντισαν να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις για τα συστήματα ασφαλείας. Και βέβαια αυτοί που μετά έσπευσαν να συγκαλύψουν το έγκλημα, είτε μπαζώνοντας το χώρο, είτε σβήνοντας το βιντεοσκοπικό υλικό, είτε κλείνοντας άρον-άρον την Εξεταστική Επιτροπή, χωρίς να έχουν καταθέσει ακόμα σημαντικοί μάρτυρες. Γι' αυτό λοιπόν ο αγώνας αυτός πρέπει να συνεχιστεί, για να μην ζήσουμε ξανά τέτοιες τραγωδίες. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η οργάνωση στα σωματεία και τους συλλόγους, ο συντονισμός και ο ενιαίος αγώνας, να είστε σίγουροι ότι μπορούν να αποσπάσουν κατακτήσεις. Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ μπαίνουν μπροστά στη διεύρυνση αυτού του μετόπου, στο χτίσιμο εμπιστοσύνης μεταξύ της εργατικής τάξης και των άλλων μικρομεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. Το ΚΚΕ, τη δύναμη που του έχετε δώσει στο Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, στους Δήμους, στην Περιφέρεια, στα Σωματεία και στους Φορείς, την αξιοποιεί σε αυτή τη βάση. Παράλληλα όμως με την καθημερινή δράση και μέσα στους αγώνες, με την πολιτική μας πρόταση απαντάμε στο αδιέξοδο που υπάρχει στο οικονομικό και κοινωνικό πολιτικό σύστημα που ζούμε. Κοιτάζοντάς σας στα μάτια, με σταρά τα λόγια που συνοδεύονται όμως και από πράξεις εμπιστοσύνης, σας καλούμε παράλληλα με την ανάπτυξη των αγώνων, τη συμπόρευση με το ΚΚΕ για το άνοιγμα του δρόμου προς τη ριζική ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος αυτής της διεφθαρμένης εξουσίας. Του δρόμου για την οικοδόμηση μιας άλλης νέας κοινωνίας, της εξουσίας πραγματικά της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, δηλαδή της αγροτιάς, των σημερινών μικρομεσαίων κοινωνικών στρωμάτων, επαγγελματιών, επιστημόνων. Η Λωκρίδα είναι μια πλούσια παραγωγική περιοχή σε όλα τα επίπεδα. Σε μια διακυβέρνηση που γνώμονα θα έχει την κάλυψη των αναγκών των πολλών, έχει δυνατότητες να συνδυάσει τη βιομηχανική και ενεργειακή παραγωγή με την αγροτική, με την αλληλεία, τον πολιτισμό και τον λαϊκό τουρισμό. Σήμερα που την εξουσία την έχουν τα μονοπόλια και οι πολιτικοί εκφραστές τους, αυτές οι δυνατότητες είτε εξυπηρετούν μόνο τα δικά τους κέρδη, είτε απαξιώνονται. Σε κάθε περίπτωση είναι απομακρυσμένες από την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του λαού μας. Τη Λάρκο την έχουν σταματημένη και μπορεί να την κλείσουν, ενώ θα μπορούσαν να εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι παράγοντας από οικιακές συσκευές και νοσοκομιακό εξοπλισμό
έως δεξαμενές αποθήκευσης υγρών και στερεών τροφίμων, αγωγούς μεταφοράς και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, εργαλειομηχανές βιομηχανίας, αγροτικό εξοπλισμό, σκελετούς κατασκευών υψηλής αντοχής, μπαταρίες, να τροφοδοτεί πρώτη ύλη στην αυπήγηση, στην αεροναυπηγική, στην αυτοκινητοβιομηχανία και τόσα άλλα. Η σκουριά έπεφτε στη θάλασσα ενώ θα έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες της αστικής, επαρχιακής και αγροτικής οδοπίας. Τα ζεστά ύδατα του εργοστασίου έπεφταν στη θάλασσα ενώ θα έπρεπε να αξιοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών της οικιακής θέρμανσης, μεγάλων θερμοκηπιακών μονάδων στην κατεύθυνση παραγωγής φθηνών ποιοτικών προϊόντων. Θα έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές φυσάει, αλλά οι ανεμογεννήτριες σταματούν να λειτουργούν. Αυτό συμβαίνει γιατί κριτήριο της παραγωγής ενέργειας είναι το κέρδος τους. Στην κοινωνία και την εξουσία που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κριτήριο της παραγωγής θα είναι μόνο οι κοινωνικές ανάγκες. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας, θα αξιοποιούνται για φθηνή επαρκή παροχή ενέργειας στα λαϊκά νοικοκυριά, για την αυτάρκεια στην ενέργεια που απαιτείται στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, στις μεταφορές, στην αγροτική παραγωγή. Η παραγωγή της χημικής βιομηχανίας θα μπορούσε να κοινωνικοποιηθεί και να είναι υποταγμένη στην ανάγκη της κάλυψης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, απορρυπαντικών και αδιάφορα άλλα. Τα αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα υποδομής άρδευσης και ίδρευσης. Σήμερα, εάν δεν εξυπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο κάποιους μεγαλοσχήμονες, θα θεωρούν κόστος. Στο σοσιαλισμό όμως που πιστεύουμε εμείς, για να εξυπηρετήσουν τις λαϊκές ανάγκες, θα είναι όλα αυτά συγκοινωνούντα δοκία με τις φυσικές πηγές και τους ποταμούς, με μεγάλες και τεχνητές αποθήκες άρδευσης και ίδρευσης, έτσι ώστε να μην υπάρχει χωριό και γη χωρίς νερό. Έτσι, από τον Έξαρχο ως τη Μαλεσίνα και τη Λάριμνα, η έφορη γη της Λοκρίδας θα γίνει ποτιστική. Αυτός ο τρόπος, ο σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής, το κράτος θα διαθέτει υποδομές, εφόδια, εξοπλισμό, επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση, εγγυημένη απορρόφηση προϊόντων και εγγυημένο κατώτερο εισόδημα, θα εκτινάξει την παραγωγή ελαιόλαδου, βρόσιμης ελιάς, άλλων δεντροκαλλιεργειών, οπορολαχανικών, βαμβακιού, ζωοτροφών, ζωικής παραγωγής, προϊόντων και άλλα. Οι ιχθυοκαλλιέργειες θα είναι υποταγμένες στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών, σε συνδυασμό με την ελεύθερη αλιεία και την προστασία της θάλασσας και των παραλίων. Οι όμορφες παραλίες της Λοκρίδας θα αξιοποιηθούν συνδυασμένα με την ιστορική κληρονομιά της για την αναψυχή και τις πολιτιστικές ανάγκες όλης της κοινωνίας. Η εξασφάλιση της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού θα είναι καθημερινή υποχρέωση αυτού του εργατικού πραγματικά λαϊκού κράτους. Θα αναπτυχθούν με τη θωράκιση των σημερινών υποδομών, την δημιουργία νέων, τον εξοπλισμό και τη στελέχωση ειδικευμένου προσωπικού με κατεύθυνση να έχουν πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Τα δάνεια και τα χρέη των λαϊκών οικογενειών θα διαγραφούν. Πληστηριασμοί δεν θα υπάρχουν. Η στέγη θα είναι δικαίωμα. Η φθηνή και ασφαλής μετακίνηση των πολιτών μέσα στις πόλεις από χωριό σε χωριό για την εργασία τους, για την αναψυχή τους, θα είναι βεβαίως και υποχρέωση του δημοσίου, του κράτους. Θα αναρωτηθεί κανείς και αν όλα αυτά είναι ρεαλιστικά που μας λες ρε Κουτσούμπα εσείς του Κουκουέ, γιατί δεν γίνεται από σήμερα, γιατί σε μια χώρα τόσο πλούσια δεν καλύπτονται αυτές οι ανάγκες των εργαζομένων έτσι. Η απάντηση βρίσκεται στις σημερινές σχέσεις παραγωγής που εγκλωβίζουν όλες αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις στο κριτήριο του καπιταλιστικού κέρδους. Έτσι λέγεται.
Αυτό είναι. Βρίσκεται στα αδιέξοδα τα μεγάλα των ανταγωνισμών και των συγκρούσεων που αναπτύσσεται μέσα και από το ρόλο που παίζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια ένωση μεγάλων επιχειρηματικών μονοπωλιακών ομίλων. Βρίσκεται στο ρόλο που παίζουν οι κυβερνήσεις, τα διάφορα κόμματα σε ένα κράτος ως οι πολιτικοί εκφραστές αυτών των επιχειρηματικών ομίλων. Οι πολιτικές που υπερασπίζονται το καπιταλιστικό κέρδος είναι το βασικό εμπόδιο για να αξιοποιηθούν αυτές οι τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό προϋπόθεση λέμε για φιλολαϊκή αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών είναι ένας ριζικά διαφορετικός τρόπος ανάπτυξης. Ένας άλλος δρόμος, μια διακυβέρνηση η οποία πραγματικά λαϊκή, η οποία θα ξεριζώσει αυτό το καπιταλιστικό κέρδος, το αδιφάγο, είτε του ιδιωτικού είτε του κρατικού μονοπόλιου ως κίνητρο της παραγωγής. Θα κοινωνικοποιήσει το σύνολο των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και αποδεσμευμένοι από τις φυλακές των διαφόρων υπεριαλιστικών ενώσεων και συμμαχιών κάτω από έναν επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας των υπηρεσιών θα αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις αυτές με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. Εργοστάσια, μεταλλεία, ορυχεία, όλος ο πλούτος θα βρίσκεται στα χέρια του λαού μας, ο οποίος θα μπορεί να αποφασίζει να τον διαχειρίζεται με βάση τις ανάγκες του. Αυτό το κεντρικό επιστημονικό σχέδιο θα προβλέπει τις ανάγκες της παραγωγής και τις ανάγκες του λαού σε προϊόντα. Θα αποφασίζει τι θα παραχθεί, πού, πόσο, με κριτήρια τη μέγιστη κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και τη διεύρυνση όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας. Η κοινωνική ιδιοκτησία κάτω από αυτό το ενιαίο επιστημονικό κεντρικό σχέδιο θα επιτρέψει τεράστια άλματα στην παραγωγή. Οι εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές θα αξιοποιηθούν με πολύ πιο ωφέλιμο τρόπο για το σύνολο της κοινωνίας, αφού θα τροφοδοτούν συνολικά τη λαϊκή οικονομία και την κοινωνική πρόοδο. Παράλληλα, ο χρόνος εργασίας θα μειώνεται. Η προστασία, η υγεία, η ασφάλεια των εργαζομένων θα μπαίνουν σε πρώτη προτεραιότητα, δίνοντας όθηση στον ελεύθερο χρόνο και την ψυχαγωγία των εργαζομένων. Η διεύρυνση αυτού του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων, του λαού, θα συμβάλλει και στην ουσιαστική συμμετοχή τους στον έλεγχο και στην άσκηση της εξουσίας τους, της εργατικής διακυβέρνησης. Αυτός ο εργατικός λαϊκός έλεγχος, η συμμετοχή που προτείνουμε εμείς, θα ξεκινά από όλες τις παραγωγικές μονάδες με εκλεγμένους αλλά ανακλητούς αντιπροσώπους και θα επεκτείνεται σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις περιοχές. Στα εκλεγμένα όργανα της εξουσίας θα μετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων από αυτές τις παραγωγικές μονάδες, όπως τη ΣΛΑΡΚΟ, από τον κλάδο των τροφίμων, από τον κλάδο της ενέργειας, της χημικής βιομηχανίας. Θα διασφαλίζεται η συμμετοχή των συνεταιρισμένων αγροτών, των φοιτητών, των συνταξιούχων. Ακόμα και στο ανώτατο όργανο διακυβέρνησης της εξουσίας για το σύνολο της χώρας, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, οι βουλευτές, δεν θα είναι μόνιμοι, αλλά ανακλητοί. Απόλυτο κριτήριο αυτής της νέας οργάνωσης της παραγωγής και του κράτους θα είναι ο εργαζόμενος άνθρωπος, οι ίδιες οι ανάγκες του. Η κατανομή των δραστηριοτήτων σε διάφορες περιοχές θα γίνεται στη βάση σχεδίου και όχι στη βάση του κέρδους της κοινωνικής ιδιοκτησίας, βεβαίως από την άλλη μεριά της γης. Έτσι, περιοχές που επιβαρύνονται με δραστηριότητες ενός ρυπογόνου είδους, για παράδειγμα, δεν θα επιβαρύνονται εξίσου και άλλες επικίνδυνες. Η ισόρροπη επίδραση στο περιβάλλον θα είναι πλέον κριτήριο ανάπτυξης δραστηριοτήτων και όχι οικονομικό έξοδο όπως συμβαίνει σήμερα. Γιατί εμείς όλοι
παράγουμε τον κοινωνικό πλούτο και μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις συνδυασμένες ανάγκες. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συνοπτικά, για να μην τα πολυλογούμε, αυτή είναι η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ για τη φιλολαϊκή ανάπτυξη της περιοχής στο πλαίσιο της αντίστοιχης ανάπτυξης όλης της χώρας. Με αυτή την πηξίδα σας καλούμε σε κλιμάκωση της πάλης των αγώνων, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Και οι ευρωεκλογές της 9ης του Ιούνιου είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να δυναμώσουμε αυτή τη συμπόρευση. Είναι ευκαιρία για το λαό και την νεολαία να δώσουμε ένα γερό χαστούκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κόμματα που τόσα χρόνια την υπερασπίζονται εξαπατώντας τον ελληνικό λαό. Ξέρετε ότι εμείς είπαμε πάρα πολύ έγκαιρα την αλήθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν οι άλλοι έταζαν λαγούς με πετραχίλια. Είπαμε ότι είναι μια φυλακή των λαών, γιατί είναι ένωση των μονοπωλίων. Δεν καλλιεργήσαμε, δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για αλλαγή της προς το καλύτερο. Είναι έτσι δομημένη που μπορεί να αλλάξει, αλλά μόνο προς το χειρότερο. Γι' αυτό πρέπει να την καταδικάσουμε στις κάλπες και να βάλουμε εμπόδια σε αυτή την πολιτική της. Πολλές από τις δημοσκοπήσεις, θα έχετε δει, καταγράφουν πως πάνω από το 45% του ελληνικού λαού και της ελληνικής νεολαίας δηλώνει ότι στις ευρωεκλογές θέλει να αποδοκιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλους αυτούς, σε όλες αυτές, τους λέμε πως έχουν επιλογή το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Με το ευρωψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μπορεί να εκφράσει ο λαός μας και την αποδοκιμασία του και την αντίθεσή του και τον πόθο του για μια πραγματική Ευρώπη των λαών. Και βέβαια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πέφτει από τον ουρανό. Την συνδιαμόρφωσαν και τη συνδιαμορφώνουν, την εφάρμοσαν και την εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πριν και του ΣΥΡΙΖΑ. Την ψήφισαν όλα αυτά τα κόμματα, σοσιαλδημοκρατικά, φιλελεύθερα, ακροδεξιά, και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και μέσα στην Ελληνική Βουλή. Αν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% και το ΠΑΣΟΚ το 70% των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωκοινοβούλιο η σύμπλευσή τους απογειώνεται πραγματικά, είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ευρωβουλευτές που βρίσκονται τώρα στη Νέα Αριστερά ψήφισε ακριβώς το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία στο 81,9% των ψηφοφοριών, το ΠΑΣΟΚ στο 94,7% των ψηφοφοριών, ενώ ο Βελόπουλος πάνω από το 50%. Όλοι τους ψηφίζουν ευλαβικά στην Ελληνική Βουλή μέσα όσα νομοσχέδια και άρθρα αναφέρονται σε ευρωπαϊκές οδηγίες που είναι ασφαλώς ο πυρήνας των επιλογών μόνο των μεγάλων, των λίγων του μεγάλου κεφαλαίου. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές θα δώσει πραγματική δύναμη και ελπίδα στο λαό μας. Θα δυναμώσει το ελπιδοφόρο ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που έγινε κάπως διακριτό και στις προηγούμενες εκλογικές μάχες. Θα δώσει όθηση σε κάθε εργατικό λαϊκό αγώνα, σε κάθε διεκδίκηση στην οποία πρωτοστατούν οι εργαζόμενοι και πρωτοστατεί εκεί μέσα το ΚΚΕ με όλες τις δυνάμεις του. Δηλαδή στη μόνη πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα αποδείξει ότι ο λαός μας δεν έχει δώσει καμιά λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη για να τσακίζει τα δικαιώματά του κουνώντας το δάχτυλο του 41% που πήρε τον Ιούνι, που βέβαια φαντάζει μάλλον μακρινό παρελθόν πλέον, αν και έχουν περάσει μόλις 8 μήνες. Θα τη κόψει τη φόρα
που έχει πάρει όλο αυτό το διάστημα με ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα και στην υγεία και στην εκπαίδευση παντού. Άλλωστε, ήδη έχει αρχίσει δειλά-δειλά να γράφεται ότι αυτός είναι και ο μόνος φόβος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μην είναι τρίτο κόμμα, μην ενισχυθεί σημαντικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και μάλιστα στις συνθήκες που τα προβλήματα συσσωρεύονται μαζί με την αγανάκτηση. Όλους τους άλλους δεν τους φοβάται στην πραγματικότητα, γιατί τους έχει του χεριού της. Γι' αυτό και αυτή η επίθεση τελευταία προς το ΚΚΕ. Αλλά ο λαός θα δώσει την απάντησή του. Πάμε λοιπόν στους τρεις επόμενους μήνες, τους μήνες που ακολουθούν, να δυναμώσουμε την αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ στις κάλπες και στους δρόμους της διεκδίκησης. Αυτό είναι που προέχει τώρα. Παρά τις επιμέρους απόψεις, τους προβληματισμούς, τις επιφυλάξεις και διαφορετικές γνώμες σε κάποια ζητήματα καθενός και καθεμιάς, τις οποίες εμείς ξέρετε ότι είμαστε πάντα ανοιχτοί να τις συζητάμε δημιουργικά, αλλά ταυτόχρονα να δρούμε από κοινού χέρι-χέρι. Πάμε να σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά το ΚΚΕ και για ένα ακόμα ιδιαίτερο λόγο που αφορά τις ευρωεκλογές. Να στείλουμε από την Ελλάδα πανευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας και ενδυνάμωσης των αγώνων για ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Αυτό να γίνει το σύνθημά μας. Σπάμε τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα και την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των λαών, όλων των λαών της Ευρώπης. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία. ΚΚΕ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ.